στο παρκέ για να κάνουν τρίπλα στον εκφοβισμό. Θα συναντηθούν η ομάδα βετεράνων καλαθοσφαιριστών Ελλάδας και η πρωταθλήτρια ομάδα της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε και εμείς και η ελληνική αστυνομία. Θα είναι τα παιδιά της ελληνικής αστυνομίας, της πρωταθλήτριας Θεσσαλονίκης. Εμείς αυτό το μήνυμα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει το bullying, αλλά πιστεύω με καλή πληροφόρηση να μπορούμε να εξαλείψουμε κάποια πράγματα από τα σχολεία. Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης είναι η αρρωγή του φιλικού αγώνα που θα γίνει την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου στις 9.30 το πρωί στο Νιγκάλης Χολ. Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά, να μάθουν ότι υπάρχουν λύσεις αρκεί να μιλήσουν και ότι υπάρχουν εξειδικευμένοι σύμβουλοι που μπορούν δωρεάν και ανώνυμα να απευθυνθούν σε αυτούς, όπως και οι ενήλικες, γονείς και εκπαιδευτικοί. livewithoutbullying.com είναι η πρώτη πλατφόρμα ηλεκτρονική στην Ελλάδα που παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής δωρεάν και ανώνυμα, τόσο σε μαθητές ηλικίες 10 έως 18, όσο και σε ενήλικες, γονείς και εκπαιδευτικούς. Πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού και κάθε μορφής βίας, με στόχο την ενημέρωση των μαθητών. Όταν μας έκαναν την πρόταση για αυτόν τον αγώνα, αποδεχθήκαμε την πρόσκληση, είμαστε συνδιοργανωτές της εκδήλωσης, καλούμε τα σχολεία, έχουμε στείλει την πρόσκληση και στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκεια και στα ΕΠΑΛ να συμμετέχουν στην εκδήλωση αυτή την άλλη Δευτέρα 9.30 ώρα στο Παλέντε Σπορ, όπου θα γίνει ο αγώνας με τίτλο «Κάνουμε τρίπλα στον εκφοβισμό». Κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας ενημέρωσης του Live Without Bullying είναι το «Υπάρχουν λύσεις, αρκεί να μιλήσεις».